Έτηση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ έκανε το πρωί της Τρίτης η Ουκρανία δια του κομικού πρόεδρου της Βολδμίρ Ζελένσκι με τη Ρωσία να απαντάει αμέσως δια στόματος του εκπροσώπου τύπου του Ρώσου Προέδρου Δημήτρη Πεσκόφ, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο είναι αιτία πολέμου την ώρα που οι σχέσει των δύο χωρών βρίσκονται στα κόκκινα. Ο Ουκρανό πρόεδρο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, ζητώντα το επισήμω την ένταξη τη χώρα του στο ΝΑΤΟ. Ο Ουκρανό πρόεδρο θεωρεί πιθανότατα πω κάτι τέτοιο θα ασφαλίσει την Ουκρανία έναντι τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά, η Μόσχα δεν άφησε ασχολία στην στη κίνηση των Ουκρανών και άμεσα τόνισε πω κάτι τέτοιο δεν θα γίνει αποδεκτό και πω θα κάνει χειρότερη την κατάσταση στην περιοχή. Τηλεφώνησα στον πρόεδρο Ζελένσκι για να του εκφράσω τι σοβαρέ ανησυχίε μου για τι στρατιωτικέ δραστηριότητε τη Ρωσία που γίνονται μέσα και γύρω από την Ουκρανία και τι συνοχιζόμενε παραβιάσει τη κατάπαυση πυρό, έγραψε ο Γιάννη Στόλτεμπεργκ στο Twitter. Και προσέθεσε: Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ανοιχτά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα τη Ουκρανία. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη στενή συνεργασία μα.